Έχουμε ενστάσεις και από την γραμματεία των καθηγητών. Ο Ιάκωβος Ιακώβου από την αίθουσα σύνταξη θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ιάκωβε. Εμιλία, η γραμματεία της ΟΕΛΜΕΚ συνεδρίασε το απόγευμα και αποφάσισε, όπως ζητήσει, η αναβολή της συνάντησης με τον πρόδρομο προδρόμου. Τηλεδιάσκεψη θα είχαν αύριο, ήταν καθορισμένη για τις 3 η ώρα το μεσημέρι, καθώς αύριο στις 6 το κεντρικό διοικητικό συμβούλιο της οργάνωσης συνέρχεται προκειμένου να ενημερωθούν όλα τα μέλη και να λάβουν τις αποφάσεις για τα επόμενα τους βήματα. Υπενθυμίζουμε πως το μεσημέρι, με την ολοκλήρωση της συνάντησης στο Προεδρικό, ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ χαρακτήρισε την επαναλειτουργία των σχολείων ως μονομερή απόφαση από πλευράς της κυβέρνησης, εκφράζοντας την ανησυχία των εκπαιδευτικών για την μαζική επιστροφή των μαθητών στα θρανία. Δεν ξέρουμε αν η ακύρωση της αυριανής τηλεδιάσκεψης με τον Υπουργό Παιδείας και η έκτακτη σύγκληση του οργάνου της ΟΕΛΜΕΚ αποτελεί προπομπό, ένα κακό ιονό. Αυτό θα πρέπει να το περιμένουμε αύριο αργά το απόγευμα, ενδεχομένως μέσα από μια δυναμική απάντηση των καθηγητών. Σε ευχαριστώ, Ιάκωβε.